66 χρονών και παίζει τόσο καλά. Καλά παίζει, τι παρά. Κατά δύναμη. 66 χρονών άλλοι κάθονται στα σπίτια τους, στα κρεβάτια τους, να πούμε. Δεν έχω ανάγκη να δουλέψω γι' αυτό. Εμείς έχουμε ανάγκη. Έχουμε γκόνια τώρα. Πόσα χρόνια παίζεις μπουζούκι? Από τα 16 χρονών. Δηλαδή... Είμαι... 40... Είμαι 66... 50 χρόνια. Συμπλήρωσα. 50 και... Και δούλεψα σκληρά, εγώ δεν κάθομαι. Είχα ανάγκη το μεροκάματο. Με νίγιο καθόμουν. Όταν ο Μανώλης ήταν μικρός ακόμα, με νίγιο καθόμουν. Στο Χριστίδη. Μετά έφυγα στη Γερμανία για 6 μήνες και κάθισα 7 χρόνια στο μαγαζί. Έφερα και τη γυναίκα μου ύστερα, έφερα και τον Μανώλη. Και στη Γερμανία πόσα χρόνια? 6 χρόνια κάθισα. Όχι, 6-7. Για 6 μήνες πήγα και κάθισα 7 χρόνια. Φαντάζομαι. Ήταν το μαγαζί τέτοιο, αριστερό. 3 μπουζουξίδικα είχε μες στην πόλη. Το ένα ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Το άλλο ήταν το ΠΑΚ, το Πασόκ του Σουβερνό. Το οποίο ήταν αριστερό κομμουνιστικό. Βλάτε μπέιζ κομμουνιστικά τραγούδια και το δωράκι. Με ποιο τρένο ήρθες στην Ελλάδα? Λόγω του Εξπρέσ. Τα Ακρόπολης αφήγεις. Έτσι μου είπες, ψήφα. Μετά θυμήθηκε το Μεριτζάνι Αντώνη, τη Χαλάστρα που ήταν εκεί πέρα στην ίδια πόλη, πουλούσε αυτοκίνητα. Πρώτο σερβιτόρο γνωρίστηκα με Μεριτζάνι Αντώνη από τη Χαλάστρα της Θεσσαλονίκης. Πολλά αυτοκίνητα. Ξέρω και τη μάτα του που είναι πολύ. Λέω το ίδιο χωριό είμαστε και το θέλω να το βρω. Αν με έδιωχνε με δεν λεφτά, δεν είχα λεφτά εγώ. Η χιλιά συνάδελφα είχα, τα φάγα στον δρόμο. Ναι, αλλά Θεοδωράκη ήξερες. Θεοδωράκη ήξερες. Βέβαια, κάτι ζώρο με Θεοδωράκη. Ο Κεθαρίς έλεγε Αντάρτικα, τραγουδιστής και κεθάρα, Πέτρο Τσουπίδης. Έκανες καλά, λες, που πήγες στη Γερμανία. Αγόρασα δύο σπίτια. Τι άλλο να κάνω. δεν είχα σπίτι, κομμενίκη καθόλου. Τι πήρες. Μην πάρεις συνέντευξη. Να μην πάρω. Να μην πούμε δύο πράγματα. Μιλάς, δηλαδή, και με πέρυσι για να έδειξε. Ναι. Δεν πρέπει να υποθούν αυτά κάποια στιγμή. Δεν με δώσαν χαρά για να επιχούντας. Εδώ με το Κλήρο που είχε παίξει εδώ στη Χαλάστρα, με το Κλήρο δεν πήρες εσύ τίποτα? Δεν πήρα, γιατί ήταν χούντα στην Ελλάδα. Ναι, και επειδή... Ο πρόεδρος ήταν χουντικός. Ναι, και καθότι... Επειδή εσύ... έπαιζε μουσική στο Δάκη, εγώ ήρθα και πέρα Χαλαστρανή στο Μεριτζάνι, τον Αντώνη. Στον Αντώνη Μεριτζάνι. Και άκουσαν τη τραγουδία έπαιζα και ήρθαν τα είπαν στον πρόεδρο, τον Μαλάκα, τον Παπαγιάννη. Α, μάλιστα. Και το κοινοτικό συμβούλιο χουντικό και αυτοί ήταν, χουντικοί, με πέρυψαν εμένα. Δεν με έδωσαν χωράφια. Θα έπαιρνα 22 στρέμματα χωράφια. Λόγω του κόμματος, ε. Λόγω που παίζα μουσική στο Δράκι. Με κάρφωσαν Χαλαστρανή εκεί. τα μηχανήματα πώς πιάσα εκεί τώρα. Μανώλης. Πάντως, μπράβο κύριε Αντώνη, κρατιέσαι για 66 χρονό, παίζεις πολύ δυνατά και πολύ καλά. Έμαθα το μπουζούκι χωρίς δάσκαλο. Δεν υπήρχε δασκάλι τότε. Βόσκαγα ζώα τότε. Και τα αφεντικά με διώχναν. Μόλις πήρα το μπουζούκι, με διώχναν. Με λέει ο μπάς μου συγχωρημένος. Λέει, μόλις πήρες το μπουζούκι, διώχναν όλα τα αφεντικά. Δεν μπορούσε να γίνει δουλειά. Μετά έφυγα, πήγα στη Σύνδο, στον Παντινάκι. Και είναι και βουβάλια πέρα. Αυτό συνέβαινε με όλους τους μπουζουξίδες εδώ στην περιοχή ή με σένα συγκεκριμένα έγινε αυτό? Συγκεκριμένα με μένα. Άλλοι μπουζουξίδες τη δουλειά κάναν. Μπέμπης είχε δικιά τη δουλειά που ήταν μπουζουξίδες. Σημαίνα. Θεωρείς ότι σε αδίκησαν οι Χαλαστριανοί, έτσι? Βεβαίως. Χουντικοί. Τι, τότε εδώ τι ψηφίζανε πιο πολύ, σαν κόμμα ποιο έβγαινε πρώτο? Το 67 μέχρι το 74 ήταν η Χούντα. Εδώ, εδώ ψηφίζανε αυτό? Τι? Εδώ ψηφίζανε Χούντα ή εδώ οι Χαλαστριανοί? Είχε, η Χούντα και η Πούλη. Είχε. Πούλα στη Γερμανία για να πάρω αυτοκίνητα
Και άκουσαν που παίζανε τη μουσική του Θοδωράκη και ήρθαν στον πρόεδρο τον Λύθιο και τον είπαν ότι ο Αντώνης παίζει με κομμουνιστικά τραγούδια. Τώρα πόσο νομίζω ότι θα συνεχίσει να παίζει ακόμα ως... Εγώ? Ναι. Πώς θα συνεχίσει, ξέρω εγώ. Όσο πάει. Πάντως το ευχαριστιέσαι τώρα, δεν το ευχαριστιέσαι που παίζει ακόμα? Πώς το ευχαριστιέμαι, αφού είμαι υγιής, έπαθα το εγκεφαλικό, αλλά είμαι καλά τώρα. Πάντως μετά το εγκεφαλικό θυμάσαι πάρα πολλά τραγούδια. Δηλαδή δύσκολα οι άνθρωποι θυμούνται μετά από μια τέτοια... Ναι, έπεσε σε καλό γιατρό. Έπεσε καλό γιατρό και με έκανε καλή δουλειά. Μα... Ευχαριστώ κύριε Αντώνη. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Βεβαίως. Εδώ θα είμαστε, υγεία να έχουμε. Το πουλί θα αφήσω εδώ πέρα τώρα, λες, θα αφήσω, να το πάρω.